φαντάζομαι. Πείτε μου λίγο με την αλλαγή της ψήφου της Ασημίνας. Είχε ψηφίσει τον Τάλα προχθές για Ασημίνα και χθες το άλλαξε και ψήφισε το Στάθη. Οπότε δημιούργησε μία ισοψηφία και έχουμε 4 ισοψηφίους για αποχώρηση. Άλλιος, κάτι στην έπεσαν όλοι της Ασημίνας. Και έκανε μία δήλωση, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα η Σταυρούλα. Είπε ότι από εδώ και πέρα εγώ τέλος. Δεν ψηφίζω αγωνιστικά. Θα βάζω μέσα και το συμβίωσης και το φιλικό. Οπότε θα έχει έκπληξη. Γιατί μπορώ να δω με τη Σταυρούλα, μπορώ να ψηφίσει και τον Άρη. Η πρώτη που μίλησε με ειλικρίνεια αυτή. Δηλαδή, γιατί κι άλλοι το κάνουν, αλλά δεν το λένε. Ακριβώς σου είπα. Δύο ομαδούλες είναι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Σε ψηφίζω για αγωνιστικούς λόγους. Σε ψηφίζω γιατί αγωνιστικά είσαι λίγο πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους παίκτες. Σε ψηφίζω γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά αυτή τη στιγμή είσαι ο χειρότερος παίκτης και επίσης σε κανέναν αγώνα από τους τρεις ασυλίας δεν προκρίθηκες στα ημιτελικά. Αυτή τη βδομάδα, Γιώργος Τάλα. Είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω καθαρά μόνο αγωνιστικά. Στον Τάλα δεν μπορούσα να τον ψηφίσω γιατί είναι πολύ κοντά σε μένα. Οπότε αναγκαστικά ψηφίζω εσένα. Οι survivors μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Έχουμε ισοψηφία. 4 ψήφοι για τον Γιώργο Ταλάντζεφ. 4 για τον Στάθη Σχίζα. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο αυτοί παίκτες είναι συνυποψήφοι μαζί με τον Σπύρο και την Ασημίνα. Θεωρώ ότι υπάρχει λίγο στρατηγικούλα από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Μην κρυβόμαστε. Το παιχνίδι έχει γυρίσει σε στρατηγικό επίπεδο. Απλά κοιτάω λίγο. 1, 2. 4-4 ήταν. Απλά. Θεωρώ ότι με έχει ψηφίσει και Ασημίνα. Θέλω να τη κάνω την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται χθες να ψηφίζει τον Γιώργο αγωνιστικά και σήμερα ψηφίζει εμένα? Αυτή την ερώτηση θέλω να μου απαντήσει. Στάθη δεν έχει μπει σε κανέναν ημιτελικό. Ο Τάλα σήμερα κατάφερε να μπει σε ημιτελικό και να φτάσει και στον τελικό. Αν έπαιρνε την ατομική ασυλία, θα την έδινε έτσι και αλλιώ. Εσύ που το ξέρει. Εγώ που το ξέρω. Και αν δεν μπορώ να την έδινα στον Νικογιάννη την ατομική ασυλία. Αγάπη μου, δεν την έδινε στον Νικογιάννη. Ξέρει ότι την έδινε στον Γιώργο. Εγώ το έχω πει κάπου αυτό και δεν το ωραία. Ξέρω. Άλλα λε παρατέταρτο, άλλα και τέταρτο. Μεθαύριο που θα έχει αποφασίσει τι. Τι λέω εγώ, άλλα παρατέταρτο. Άλλα παρατέταρτο, άλλα και τέταρτο. Στάθη μου. Εμά γίνεται. Μία μέρα ψηφίζει, άλλα μία μέρα ψηφίζει. Δεν με σήμερα ποιο επικράτησε. Τι. Τρει ασυλίε ποιο έχει επικρατήσει. Ποιο έχει επικρατήσει. Τρει ασυλίε. Μαζί βγαίναμε με τον Γιώργο. Ναι, βγαίνατε τις δύο και σήμερα επικράτησε εκεί. Οπότε από τη μία μέρα το άλλαξες. Θέλω να δηλώσω κάτι μπροστά σε όλους. Επειδή συνέχεια ακούω για στρατηγικές και με έχει κουράσει αυτό το πράγμα και κάτι άκουσα και όλες ότι μπορεί να ψηφιζόταν η Μέη σήμερα. Γενικά, ό,τι να είναι. Και ο Νικογιάννης ότι θα με ψηφίζατε αν έχανα την ατομική ασυλία. Όχι, εσύ το είπες. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ απλά θέλω να δηλώσω σε όλους ότι είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω μόνο αγωνιστικά. Και από εδώ και πέρα θα βάλω μέσα και τη συμπεριφορά και τη φιλία και το ένα και το άλλο. Ασημίνα μου, δεν γίνεται χθες να ψηφίζουμε Τάλα και σήμερα να ψηφίζουμε Στάθη. Αυτό ή μου κρύβει αναξιοπιστία, είτε υπάρχει ένα σχέδιο στρατηγικής. Η δικαιολογία της Ασημίνας δεν με πείθει, θα σας πω γιατί. Αν το πάμε ότι με βάζει τον Τάλα το σημερινό αγώνα, ναι, που ήταν που πήγε στον τελικό, ναι, εγώ έπρεπε να ψηφιστώ. Γιατί εγώ σήμερα δεν πήγα στον τελικό. Γι' αυτό εγώ αν έπαιρνα την ατομική ασυλία θα την έδινα σε σένα σήμερα. Όχι, γιατί η Μέη μου είπε πριν στην Καλύφωση θα την έδινε στον Τάλα. Όχι, δεν έγινε. Η Μέη που το ήξερε. Αγάπη μου, γλυκιά. Η Μέη μου το είπε. Η Μέη μπορεί να λέει ότι θέλει. Εγώ δεν είχα κατάλαβει τι θα αλλάξει και εν τέλει δεν την πήρα. Γιατί πολύ λογική σκέψη. Και αν κρίνουμε τα σημερινά. Αν κρίνουμε τα σημερινά όπως έκρινε τον Τάλα. Γιατί εγώ έπαθα σοκ όταν είδα το όνομα του Στάθη από σένα. Εγώ πρέπει να δω το άλλο. Γιατί λέω χτες είδα τα άλλα, αλλά και σήμερα θα είναι τα άλλα. Και στα τα στατιστικά και στους τελευταίους αγώνες είναι στα ίδια επίπεδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε πέσει από τα σύννεφα. Γιατί... Για να μην βγει εκεί πάνω ισοψηφία Τάλα και Ασημίνα, λέω και εγώ θα ψηφίσω τα άλλα. Εντάξει, αυτό έγινε. Σήμερα και μετά γνωρίζαμε ότι θα βγει ισοψηφία ή δεν γνωρίζαμε. Με στείνει στον τοίχο και λέω ότι εγώ είμαι ο λόγος. Δεν σε έστησε κανείς στον τοίχο. Εγώ είμαι ο λόγος που βγήκε ο Στάθης στον τάκο και σου απαντάω. 4 ψήφους πήρε τον τάκο. Ασημίνα και Στάθη. Σε πειράζω εγώ. Αχ, βρε Ασημίνα. Αχ, βρε Ασημίνα. Χθες ψήφισε, πιστεύω, ξεκάθαρα τον Τάλα, γιατί ήταν μια καμένη ψήφος της Ασημίνας. Χθες ψήφισαν όλοι και την Ασημίνα. Οπότε και Τάλα που ψήφισε δεν σημαίνει κάτι. Και σήμερα ψήφισε ξεκάθαρα τον Στάθη για να μπορεί να φέρει 4 υποψηφίους για να μοιραστούν οι ψήφοι. Mm. Είναι στρατηγικό αυτό που έκανε. Αλλά καλά, ναι, αλλά ξέρετε, στρατηγικό. Ναι. Δεν πήγε το μυαλό μου. Καλά έκανε. Είναι τρομερό όμως που ο Νικογιάννης ο καημένος. Δηλαδή, αυτό είναι που λες ότι μη με κοροϊδεύεις μέσα στα μάτια μου, μπορεί να με κάνει έξαλλη. Ναι. Μα
σου λέει και, στο δικαιολογεί, στο επιχειρηματολογεί και σου λέει ότι δεν σου λέει απλά ότι είσαι λάθος. Έχεις κάνει αυτό και αυτό. Αυτό που πάει όλο να σε βγάλει τρελό, ναι, μπορεί να με βγάλει εκτός από αυτό. Πάντως ο Γιάννης είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος είναι ο πιο αντικειμενικός. Ναι. Ακόμα και για τον Άρη τώρα που είπε «Μα ο Άρης μου το είπε, θα έδινε στην αθλία». Τα λέει, δεν έρχεται. Να δώσουμε κάτι στην Ασημίνα. Εμένα με έπεισε. Δηλαδή τι εννοώ. Τώρα που είπε, ανέλησε τι στρατηγική μπορεί να κρύβεται από πίσω ο Κωνσταντίνος. Του είπα, ναι, γιατί ο τρόπος που το τεκμηρίωσε όσον αφορά την απόδοση, στάθη και τα άλλα στο τελευταίο παιχνίδι, εμένα με έπεισε. Σε έχει πείσει. Επίσης, αλλά μπορεί και να ήταν αλήθεια, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Μπορεί να ήταν και αλήθεια. Αλήθεια. Μα τώρα εξηγήθηκε. Μην είμαστε μόνο τώρα εξηγήθηκε. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Καμιά φορά μας υποψιάζονται, Χάρη. Και αυτό που λέμε δεν το πιστεύουν ότι λέμε αλήθεια και μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτό που είπε η Ασημίνα, ότι ο Τάλα. Βάσει του τελευταίου παιχνιδιού. Ναι. Μα πώς έγινε και πήγε στον τελικό. Του έδωσε η ΜΕΗ το παιχνίδι. Εντάξει. Μα έτσι πήγε τελικό. Αλλιώς θα πήγαινε. Άρα δεν θα γίνει να το χρησιμοποιήσει. Είναι λάθος να βάζουμε ταμπέλες. Αυτό που λέμε ότι ψηφίζουμε αγωνιστικά. Άστο. Πρέπει να το βάλει στην ταμπέλα ότι θα πει. Γι' αυτό και μπράβο στη Σταυρούλα. Μπράβο στη Σταυρούλα που σου λέει από εδώ και πέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις στην ψηφοφορία. Νομίζω θα έλεγες ότι θα έχουμε πάρα πολύ μαλλιοτράβηγμα. Αυτό σίγουρα το θέλουμε. Είναι λογικό να υπάρχουν και ανατροπές στις επόμενες εβδομάδες, παιδιά, στις ψηφοφορίες. Καλός ή κακός, λίγο πολύ όλοι θα ψηφιστούν. Το θέμα είναι όμως για μένα ο κόσμος. Ποιους θα επιλέξει να κρατήσει μέσα. Ο τελικός κριτής. Γιατί είναι η πρώτη φορά στα δεδομένα του Survivor, που έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον, που για μένα πλέον δεν είναι ξεκάθαρος κανένας νικητής. Είναι νικήτρια. Πότε τελειώνει ο Survivor? Πρώτη εβδομάδα Ιουλίου, αν δεν κάνουμε λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Παιδιά, δεν έχω και το συζητάω και με κόσμο έξω που με σταματάνε, που μου λένε ποιος πιστεύεις, δεν ξέρουμε καθόλου. Ναι, εγώ και είμαι εδώ και δεν είμαι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άτομο που το συζητάει ο κόσμος ως φαβορί. Το σώμα μου είναι εδώ, το μυαλό μου είναι και κάπου αλλού. Που συζητιέται ως φαβορί. Αλλά παρόλα αυτά είναι όντως ανοιχτό το παιχνίδι. Βλέπετε όμως ότι μικρές κουβεντούλες ανάμεσά τους πώς διαμορφώνουν πράγματα. Δηλαδή, πετάει τη ΜΕΙ και ο Τάλα και λέει, εσείς είπατε λέει ότι εμείς ότι θα ψηφίζατε τη ΜΕΙ αν δεν είχε ασυλία η ΜΕΙ. Άκου εδώ τώρα το πουθενά. Και λέει ο Νικογιάννης, όχι, ο Άρης το είπε. Όλοι τους. Εκεί. Όλοι τους. Λίγο μικρή κουβεντούλα. Και διαμορφώνει κλίμα όπου πρέπει. Αυτό. Και δεν τη λέω για να κατηγορήσει τον Άρη. Και καλά έκανε πραγματικά. Είναι στρατηγική για ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν όλα τους τα όπλα για να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται. Και καλά κάνουν. Και αν είσαι ανθεκτικός Παύλα Μαρτίκας. Ναι. Ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει φτάσει και μαζί. Είπαμε για τον τελικό κριτή. Εγώ θέλω να δούμε και τις χάρες του όμως. Ο κόσμος, απλά να προσθέσω ότι καμιά φορά βλέποντας συμπεριφορές, ο κόσμος ενώ έχει κάποιον πολύ ψηλά παιδιά. Τι έγινε, προσθέτω μία φράση. Ποιος τρελάθηκε. Έτσι ένιωσα γι' αυτό. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου στο μόνο. Οπότε τρελάθηκα βλέποντας με. Μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος νικητής, μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος νικητής, αλλά από τη συμπεριφορά του να χάνει στα μάτια του τελικού κριτή που είναι το κοινό. Αυτό ήθελα να προσθέσω μόνο.